Πρώτη ερώτηση. Πώ δημιουργήθηκε το ελληνικό αλφάβητο. Η γραμμική γραφή Β είχε εξαφανιστεί. Όμω, το δεύτερο μισό του 8ου αιώνα π.Χ., μία νέα γραφή εμφανίζεται στον ελληνικό κόσμο. Είναι ένα αλφάβητο που προέρχεται από το φινικικό, αλλά με πολλέ προσαρμογέ και παραλλαγέ. Το φινικικό αλφάβητο περιέχει μόνο σύμφωνα. Οι Έλληνε, επειδή το φοινικικό αλφάβητο είχε πολλά σύμφωνα, πήραν μερικά από αυτά και τα μετέτρεψαν σε φωνήεντα. Με το σύστημα αυτό συντελείται μια σημαντική πρόοδο, γιατί για πρώτη φορά στη γραφή, οι ήχοι μεταδίδονται με φωνή εντα και σύμφωνα. Αυτή η απλοποίηση είχε ω αποτέλεσμα η γραφή να γίνει κτήμα περισσότερων ανθρώπων και όχι μόνο λίγων γραφέων. Τώρα αρκετοί άνθρωποι μπορούν να διαβάζουν και να γράφουν. Από το ελληνικό αλφάβητο γεννήθηκε το λατινικό. Δεύτερη ερώτηση: Τη γνωρίζετε για τη γεωμετρική τέχνη? Η τέχνη που δημιουργήθηκε από τον 11ο έω και τον 8ο αιώνα π.Χ ονομάζεται γεωμετρική από τα γεωμετρικά σχήματα στα πύληνα Αγγεία. Η γεωμετρική τέχνη δεν εμφανίζεται ξαφνικά στα κέντρα τη Ελλάδα. Αντίθετα, οι απλέ σχηματιστέ γραμμέ και οι σπήρε, που ζωγραφίζονταν με το χέρι πάνω στα Αγγεία τη Μικυναϊκή Εποχή, μετατρέπονται σε ομόκεντρου κύκλου και η ζωγραφισμένα με μεγάλη ακρίβεια με τη βοήθεια του διαβήτη. Σταδιακά τρίγωνα, ρόμβοι, μέανδροι, απλώνονται σε ολόκληρη την επιφάνεια των Αγγείων. Αργότερα, σειρέ ομοιόμορφων ζώων, καθώ και παραστάσει σχετικέ με το θάνατο, μαζί με γεωμετρικά κοσμήματα διακοσμούν τα μεγαλύτερα αγγεία, που χρησιμοποιούνταν σαν σήματα τάφων. Προ το τέλο τη εποχή εμφανίζονται δειλά-δειλά και μυθολογικά θέματα. Τρίτη ερώτηση. Τι γνωρίζετε για την αρχιτεκτονική των γεωμετρικών χρόνων. Αντίθετα με τη Μινοϊκή και τη Μικυναϊκή εποχή, τώρα αρχίζουν να αναγείρονται μεγάλοι ναοί για τη λατρεία των Θεών. Οι τείχοι αποτελούνται από στο κάτω μέρο του, πλήν ψηλότερα και έχουν επίπεδε ή σαμαρωτέ από πυλό και κλαδιά. Μερικοί ναοί, όπω το ηραίο τη Σάμου, είναι μεγάλοι και μακρόστενοι με μια κεντρική σειρά από κολόνε, κύονε και βάθρο για το άγαλμα τη Θεά. Σιγά σιγά ορισμένα ιερά, δελφοί, δοδόνοι, ολυμπία, αρχίζουν να αποκτούν πανελίνιο χαρακτήρα. Τα σπίτια τη εποχή είναι μικρά, το ίδιο και οι οικισμοί συνήθω χτίζονται σε υψώματα για να προστατεύονται από του εχθρού και μερικοί είναι επιπλέον οχυρωμένοι με ισχυρά τείχη. Σε ευχαριστώ που και σήμερα διάβασε μαζί μου. Θα σε περιμένω στην επόμενη μέρα. Έω τότε θα θυμάσαι. Μπορούμε να μαθαίνουμε παίζοντα.